Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, παρευρέθηκε το πρωί της Τρίτης σε επιμνημόσυνη δέηση στον τύμβο της Μακεδονίτισσας και ακολούθως στο ετήσιο μνημόσυνο για όσους έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Αρχιεπισκοπή στη Λευκοσία. Στεφάνι, μεταξύ άλλων, κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έστειλε μήνυμα στήριξης και συμπαράταξης της Ελλάδας έναντι οποιασδήποτε απειλής για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων. Παρόντες και ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκρητος Ζερβάκης, και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Ο Νίκος Αναστασιάδης, σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι η εισβολή από την Τουρκία στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση κατά των θεμελιωδών αξιών και της παγκόσμιας κοινότητας. Προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, συνεχίζουμε τον αγώνα, αναφέρει ο Πρόεδρος. Στο μήνυμά της, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι τότε, όπως και σήμερα, 47 χρόνια μετά, Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν ενωμένες. Με αδελφική συνεργασία, διαρκή συντονισμό και ακλόνητη προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, αταλάντευτος εθνικός μας στόχος και ύψιστη προτεραιότητα παραμένει η λύση του Κυπριακού ζητήματος στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.